Ψάρωνε ό,τι έβρισκε μπροστά του ο ανεμοστρόβιλος που πέρασε από εδώ στους Αγίους Τριμηθιάς, αφήνοντας πίσω του τεράστιες καταστροφές. Είναι η στιγμή που ο ανεμοστρόβιλος περνάει μέσα από σπίτι. Έπεσα τον μπάμπο, σπάσε από την μπαλκονόπερτα του δωματίου, έμπηκε μέσα, έσυρε την κάσια μαζί με την μεσοπόρτα. Και τώρα μόλις εκλείδωσα και ό,τι έκανα έτσι πίσω και πέρασε μου μπροστά μου, εκατέβηκε κάτω η πίεση και σπάσε τα τούτα όλα που βλέπεις ζαμέ και έσυρε τα βουλάξη. Μοιάζει με βομβαρδισμένο τοπίο το συγκεκριμένο γυμναστήριο, αφού όπως μπορείτε να δείτε ο ανεμοστρόβιλος έκανε θρύψαλα τις εισόδους αλλά και τις εξόδους του γυμναστηρίου. Παντού στο πάτωμα, γιαγιά. Μου σπίτι είναι πιάσαμε φίλοι πλαστικοί και είπαμε ότι είναι μια μεγάλη καταστροφή στο γυμναστήριο. Έστια και τους επίστεψε. Μετά ήρθε εδώ, αφού πιάναμε με πολλούς κόσμος και είδα το που βλέπεις εδώ. Μεγάλη καταστροφή. Ολοκληρωτική. Επί το που έφτασε η επαρχιακή διοίκηση και άρχισε η καταγραφή των ζημιών, η οποία θα συνεχιστεί και με το πρώτο φως της ημέρας. Ο ανεμοστρόβιλος ξερίζωσε ακόμη και πασάλους της ΑΕΚ, με αποτέλεσμα η υπηρεσία να βρίσκεται σε συναγερμό, επιστρατεύοντας την περιοχή τρία συνεργεία της. Την ίδια ώρα, η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί. Την Πέμπτη ουσιαστικά περιμένουμε ένα οργανωμένο σύστημα με συννεφιασμένο καιρό. Τοπικές βροχές πιστεύουμε θα βρέξει σε αρκετές περιοχές με μονωμένες καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να είναι τέτοια που να φέρει τις θερμοκρασίες πίσω κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές που είναι μέχρι τότε γύρω στους 25 με 26 βαθμούς. Η αστυνομία λόγω των καιρικών συνθήκων προτρέπει το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό. Το πρώτο και ουσιαστικό είναι θα πρέπει να υπάρχει καλός έλεγχος του οχήματος όσον αφορά τη μηχανική κατάσταση του οχήματος, ελαστικά και τα υπόλοιπα. Όσοι βρίσκονται στο οδικό δίκτυο θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι θα πρέπει να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, να έχουν αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα. Από την κακοκαιρία περισσότερο επλήγει η επαρχία Λευκωσίας. Πάμε τώρα σε ζωντανή σύνδεση με την περιοχή. Εκεί είναι η συνάδελφος Ραφαέλα Στυλιανού. Να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα, ενώ βλέπουμε και στο πλάνο τον Υπουργό Εσωτερικών. Ραφαέλα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά μετρούν πληγές οι κάτοικοι στους Αγίους Τριμηθιάς. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οι άνθρωποι εδώ είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται και την περιοχή να μετατρέπεται σε ένα βομβαρδισμένο τοπίο. Μαζί μας για ό,τι νεότερο έχει προκύψει μέχρι στιγμής είναι ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης. Κύριε Πετρίδη. Καλησπέρα. Σίγουρα είναι θαύμα που δεν θερινήσαμε θύματα. Μιλούσαμε για πολύ ακραία καιρικά φαινόμενα. Έχουν γίνει πάρα πολλές ζημιές. Έχουν αποκοπεί πασάλι, έχουν αποκοπεί μεγάλα δέντρα. Έχουν φυγεί στέγες από τα σπίτια. Φυσικά, από την πρώτη στιγμή οι κρατικές υπηρεσίες ήταν εδώ. Η επαρχιακή διοίκηση, η πολιτική άμυνα. Έχουν υποστεί ζημιές περίπου 40 με 50 σπίτια. Κάποιες μεγάλες, κάποιες πιο μικρές. Έχουμε προσφέρει διαμονή σε όλους όσους θα την χρειάζονταν, περίπου 12-13 άτομα τα έχουμε ήδη τακτοποιήσει σε κάποια ξενοδοχεία. Έχει γίνει αποκοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, έχουν επηρεαστεί 7-8 πασάλι της ηλεκτρικής. Από την πρώτη στιγμή και η ηλεκτρική ήταν εδώ. Πιστεύουμε ότι το πρωί μάλλον θα υπάρχει αποκατάσταση και του ηλεκτρικού ρεύματος. Η πολιτική άμυνα δουλεύει και με εθελοντές της Reaction. Έχουν έρθει 16 άτομα που έχουν βοηθήσει και τον κόσμο και την καθαριότητα των δρόμων, ώστε να αρχίσει να γίνεται η αποκατάσταση. Η αστυνομία ήρθε και αυτή εδώ για θέματα φύλαξης. Φαντάζομαι θα παραμείνει καθ' όλη τη διάρκεια. Ναι, αυτή είναι η πληροφόρηση η οποία έχω, γιατί έχουν εκφραστεί και κάποιες ανησυχίες από τον κόσμο και δικαίως για τα σπίτια τα οποία ενδεχομένως θα παραμείνουν αφύλακτα. Από την πρώτη στιγμή όμως αποκρίθηκε και η υπηρεσία και η αστυνομία και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και με το πρώτο φως της ημέρας η επαρχιακή διοίκηση θα είναι εδώ. Ελπίζουμε να την ενισχύσουμε και με τεχνικούς, γιατί θα χρειαστεί σημαντική δουλειά για κάθε σπίτι και για την λεπτομερή απογραφή των ζημιών, ούτως ώστε να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτόν τον κόσμο ο οποίος έχει πληγεί, γιατί όντως μιλούμε για ακραία καιρικά φαινόμενα. Αλλά το θετικό, επαναλαμβάνω, είναι ότι μιλούμε για υλικές
ζημιές. Και είναι το σημαντικότερο και εμείς αυτό θα κρατήσουμε. Αυτό το κρατούμε, ναι. Αυτό θα κρατήσουμε λοιπόν, Κωνσταντίνε. Ναι. Εδώ είναι και ο κοινοταρχής, ο κύριος Ιακώβου, για μία τοποθέτηση. Κύριε Ιακώβου. Μάλιστα. Εκείνο το οποίο θέλω να δηλώσω είναι ότι πραγματικά από τόσα χρόνια που θυμάμαι εδώ στην κοινότητα δεν συνέβη άλλη φορά τέτοιο περιστατικό, το οποίο πιστεύω είναι πρωτόγνωρο για την Κύπρο. Είναι μια μεγάλη καταστροφή που έγινε σήμερα στην κοινότητα μας. Στα ίδια σπιθιών, ανήθυψε ο ανεμοστρόβιλος, δέντρα εξεριζωθήκαν, ηλεκτρικά καλώδια έχουν καταστραφεί, πάσαλοι, μείναμε χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα. Είναι μια μεγάλη καταστροφή. Περίπου 50 κατοικίες είναι καταστραμμένες. Χρειάζονται άμεση βοήθεια οι κάτοικοι. Εκεί που χρειαστήκε να μεταφερθούν κάπου αλλού για να διανυκτερεύσουν απόψε, έχουν φροντίσει και η επαρχιακή διοίκηση. Διότι από την πρώτη στιγμή ήταν εδώ και τους ευχαριστούμε. Η επαρχιακή διοίκηση, η πολιτική άμυνα. Και όπως λέτε τώρα και ο κύριος Υπουργός είναι εδώ και φροντίζει να αποκατασταθούν τα πάντα, η τάξη και η αστυνομία να είναι παρόν το βράδυ για, από τις ζημιές, από κλέφτες, ξέρω. Ακριβώς. Ζημιές έχουν γίνει και στο παλιό μετοχό. Δεν φαίνεται εκεί να υπάρχει ανάγκη κάποιοι να μείνουν κάπου αλλού. Έχω μιλήσει τηλεφωνικά με τον κοινοτάρχη και η επαρχιακή διοίκηση θα πάει αύριο και εκεί για τη λεπτομερή καταγραφή και των ζημιών. Ωραία, αυτά από εδώ, Κωνσταντίνε. Κυρίες και κύριοι, το σημαντικότερο είναι αυτό που είπε και ο Υπουργός, ότι δεν θρηνήσαμε ευτυχώς θύματα. Ακριβώς. Αυτό κρατάμε και εμείς. Υλικές ζημιές διορθώνονται. Θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Δεν κάνω λάθος. Τέτοιου είδους θεομηνία με ανεμοστρόβιλο είχαμε πριν από πολλά χρόνια εδώ στην περιοχή των Λατσών. Λοιπόν, Ραφαέλα, μένεις εκεί. Για οτιδήποτε νεότερο προκύψει, συνδεόμαστε και πάλι μαζί σου.